Ο κύριος Γιάννης από το Ρέθυμνο είναι ένας από τους χιλιάδες πανελλαδικά ιδιοκτήτες γεωταχή που σήμερα πέρασε το κατόφλι της εφορίας με τις πινακίδες του αυτοκινήτου του στο χέρι για να γλιτώσει, όπως λέει, έναν ακόμα φόρο. Αυτό των τελών κυκλοφορίας. Είναι οικονομικοί οι λόγοι. 100%. Όλες αυτές οι αλλαγές που ανακοίνωνε ο κύριος Αλεξιάδης, ο αρμόδιος υπουργός εννοώ, σας επηρεάσανε? Μια λένε έτσι, το αναιρούνε, λένε κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι αξίζει να δίνει σημασία κανείς. Από τις αρχές του Νοέμβρη μέχρι και σήμερα στην εφορία Ρεθύμνου έχουν κατατεθεί 1.400 πινακίδες οχημάτων και έπεται και συνέχεια. Δεν αντέχει ο κόσμος τα να πληρώνει, δεν μπορεί να πληρώνει. Το Νοέμβριο μήνα πηγαίναμε με γύρω στις 10 με 15 πινακίδες ημερησίως. Τώρα το Δεκέμβριο έχουμε φτάσει στις 40 ημερησίως. Δηλαδή έχουμε σύνολο Νοέμβριο-Δεκέμβριο γύρω στις 1.400 πινακίδες κατεθειμένες. Υπάρχουν βέβαια και 2.500 πινακίδες που περιμένουμε ακόμη, οι οποίες αφορούν ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, τα οποία όμως κατήθενται κάθε χρόνο. Το αλαλούμ του τελευταίου διμήνου με τα τέλη κυκλοφορίας, σε συνδυασμό με τα αυξημένα ασφάλιστρα και τα πρόστιμα για όσους αγνοήσουν τον τεχνικό έλεγχο, οδήγησε χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων στο να απαλλαγούν από ένα ακόμα βραχνά. Τα πλήρωνα μέχρι σήμερα. Σήμερα δεν θα τα πληρώσω. Όχι, σκέφτηκα να μην τα πληρώσω. Σκέφτηκα να αρχίσω να αντιδρώ στην αδικία που τελείται από την κυβέρνηση. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, πολύ συγκεκριμένη και πολύ πρόστιχη. Μέχρι τους πρώτους μήνες του 2015 είχαν κατατεθεί πανελλαδικά πάνω από 645.000 πινακίδες κυκλοφορίας, εκ των οποίων το 83% αφορούν σε οχήματα με κινητήρες έως 1.800 κυβικά. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας 2016 αναμένεται να είναι μειωμένα κατά 2 εκατομμύρια ευρώ. Άμα δεν υπάρχουν λεφτά, πώς θα πληρώσει τέλη κυκλοφορίας, ένα σωρό φόρους, έμφυα, καράτσα, πού να τα βρει τα λεφτά? Οι ιδιοκτήτες γιοταχή που έχουν αποφασίσει να καταθέσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας τους θα πρέπει να γνωρίζουν πως αν δεν δοθεί παράταση στην καταβολή των τελών, τότε θα πρέπει να σπεύσουν έως και τις 31 Δεκεμβρίου. Δεν τις καταθέτω γιατί είναι δύσκολο να τα ξαναπαρασπίσω. Είναι πολύ δύσκολο. Για την κατάθεση των πινακίδων στις εφορίες, οι πολίτες θα πρέπει να προσκομίσουν την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, τις πινακίδες κυκλοφορίας, φωτοτυπία της δήλωσης οδήματος από την οποία πρέπει να αποδεικνύεται ποιος είναι ο κάτοχος του γιοταχή, απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του 2015, υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτοκίνητο θα σταθμεύσει σε κλειστό ιδιόκτητο χώρο και αστυνομική ταυτότητα ή σχετική εξουσιοδότηση σε περίπτωση που ο προσερχόμενος δεν είναι ο ιδιοκτήτης.